Η Σωρός τελικά σήμερα πρωινές ώρες έφτασε στην πατρίδα του, στο χωριό του. Χρειάστηκαν βέβαια πάρα πολλές ώρες ταξίδι, ταλαιπωρίες, αλλά τελικά έφτασε στον προορισμό του, δηλαδή κοντά στην οικογένειά του. Η κηδεία, από όσο πληροφορούμαστε, θα γίνει αύριο, δεν έχει οριστεί ακόμα η συγκεκριμένη ώρα. Υπάρχουν δύο ώρες που αναφέρονται, είναι 11 η ώρα τοπική ή 1 η ώρα τοπική. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάστηκαν πάρα πολλές προσπάθειες γι' αυτό. Υπάρχει μια κινητικότητα για συμμετοχή από τους Έλληνες εδώ της Αλβανίας, αλλά και από κόσμο που θα έρθει από Ελλάδα, από Έλληνες που θα έρθουν από Ελλάδα. Προς το παρόν τα πράγματα παρουσιάζονται μέσα στην δική τους ομαλότητα, ηρεμία. Δεν υπάρχουν κάποια ανησυχητικά φαινόμενα όπως ακούγονταν αυτές τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε λοιπόν μια ηρεμία, μια τάξη θα έλεγα, και βέβαια μια αναμονή για να μπορέσουν να είναι όλοι αύριο στην κηδεία του νεαρού, του 35χρονου Κωνσταντίνου Κατσίφα. Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα. Να δούμε τώρα, να συνομιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Ευθύμιο Ναυρίδη, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο μας στη Μουρίζη. Κύριε Ναυρίδη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πώς είχαμε τελικά αυτή την εξέλιξη, ποια ήταν η επικοινωνία που είχατε και τελικά δόθηκε αυτό το πράσινο φως, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση? Ναι. Εχθές περί τις 4 η ώρα τοπική ώρα Αλβανίας, ειδοποιηθήκαμε, ενημερωθήκαμε ότι το αίτημα έγινε επιτέλους δεκτό. Συγχρόνως ενημερώθηκε και η οικογένεια, η οποία ξεκίνησε, μέλη της οικογένειας, να μεταβούν στα Τύρανα προκειμένου να παραλάβουν τη Σωρό. Στα Τύρανα μετέβησαν ο πατέρας, ο κύριος Γιάννης Κατσίφας, με τον κύριο Σακελαράκη, τον γαμπρό του, και την κόρη τους. Η Σωρός παρελήφθη λίγες ώρες πριν, περί τις 3 η ώρα ώρα Αλβανίας, 3 η ώρα ώρα Ελλάδος, μάλλον 2 η ώρα ώρα Αλβανίας. Εκείνη την ώρα παρελήφθη η Σωρός από το νεκροτομείο, όπου και μεταφέρθηκε, όπως άκουσα και εγώ, ήδη βρίσκεται στη Δελβιτσάνη. Στο δικαστικό κομμάτι, μάλλον στο θέμα διερεύνησης, στο αστυνομικό και δικαστικό, να δούμε από εδώ και πέρα ποιες είναι οι κινήσεις. Οι αλβανικές αρχές επέτρεψαν να γίνει και κάποια νέα ιατροδικαστική εξέταση, κάτι τέτοιο τουλάχιστον είχε διαρρεύσει χθες. Η ιατροδικαστική εξέταση έγινε αποκλειστικά από Αλβανούς ιατροδικαστές. Γνωρίζουμε από την αρχή ότι δεν επετράπησε σε Έλληνα ιατροδικαστή να προβεί σε νεκροψία. Διενεργήθηκαν μόνο από Αλβανούς ιατροδικαστές. Την πλήρη δικογραφία θα αργήσουμε να την πάρουμε. Ξεκινάμε από σήμερα, παραδόθηκε η Σωρός, έληξε το πρώτο μέρος αυτής της ιστορίας. Η εισαγγελία έχει περιθώριο 3 μήνες προκειμένου να σχηματιστεί, να ολοκληρωθεί η έρευνα, να σχηματιστεί η δικογραφία, η οποία μπορεί και να επιμηκυνθεί με αιτιολογημένη απόφαση. Μάλιστα. Και στη συνέχεια ποια θα είναι η πορεία, τι θα περιμένουμε? Στη συνέχεια δεν γνωρίζω ότι θα περιμένουμε, τι εντολές θα δώσει η οικογένεια. Εμείς αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε αυτή την ιστορία στην εισαγγελία και στις δικαστικές αρχές των Τυράννων. Δεν υπάρχει κάποιος τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας σε σχέση με αυτή την εξέταση? Η ιατροδικαστική, μας είπατε ότι έγινε αποκλειστικά από τους Αλβανούς ιατροδικαστές. Ναι. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση, το περιστατικό? Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, έστω και άτυπη, πέρα από τα επίσημα της διαδικασίας? Κοιτάξτε, ο Έλληνας ιατροδικαστής, ο κύριος Βουγιουκλάκης, που είχε μεταβεί, είδε το νεκρό για πολύ μικρό διάστημα, για 5 λεπτά από ό,τι άκουσα, και όχι από, δεν του επετράπη να εξετάσει το νεκρό. Υπάρχει αυτό που ακούμε τις τελευταίες ημέρες, και δεν ξέρω αν είναι νομικό παράδοξο, θα μας πείτε εσείς με τις δικές σας γνώσεις, το να απαγγελθούν κάποιες κατηγορίες σε νεκρό? Όχι, αυτό το έχω πει από την αρχή που ακούστηκε αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για κάποιο λάθος μεταφραστικό. Δίωξη κατά νεκρού δεν ασκείται. Και αν έχει ασκηθεί, πάβει με το θάνατο.
Άρα δεν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και επομένως περιμένουμε τις επίσημες πια ενημερώσεις από τις αλβανικές αρχές. Από την πορεία των ερευνών. Ακριβώς. Και θα δούμε. Μάλιστα. Και να βρείτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.